Οι Κινέζοι επιστρέφουν σιγά σιγά στις δουλειές τους. Στο μετρό του Πεκίνου, κάθε επιβάτης υποβάλλεται σε έλεγχο θερμοκρασίας σώματος πριν την είσοδο στο σταθμό και επιβάλλεται να φοράει μάσκα. Την ίδια ώρα όμως σημειώνονται 450 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε περίπου 30 χώρες και περιοχές εκτός υπηρετικής Κίνας και 2 θάνατοι. Ένα στις Φιλιππίνες και ένα στο Χονγκ Κονγκ. Μέχρι και η Βρετανία, μάλιστα, κήρυξε σήμερα την επιδημία σοβαρή και άμεση απειλή για την δημόσια υγεία. Παράλληλα, Κινέζοι γιατροί και νοσηλευτές συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του ιού. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, 97 άνθρωποι προστέθηκαν στα θύματα του φωνικού ιού, σημειώνοντας ημερήσιο ρεκόρ θανάτων από τον Δεκέμβριο που πρωτοεμφανίστηκε ο ιός στην πόλη Ουχάν. Έρχονται αντιμέτωποι με τεράστιες δυσκολίες. Κάποιοι παρουσιάζουν κνησμό σε όλο τους το σώμα, ενώ πολλοί πλέον τοποθετούν βαμβάκι κάτω από τις μάσκες τους για να μην αποκτήσουν πληγές στο πρόσωπό τους. Εν τω μεταξύ, στο κουρασγερό πλοίο Diamond Princess, το οποίο παραμένει σε καραντίνα στα ανοιχτά της Γιοκοχάμα, επιβεβαιώθηκαν 60 νέα κρούσματα κορονοϊού. Οι φορείς του ιού πάνω στο πλοίο ανέρχονται πλέον σε 130.